πάντες. Ναι, τους πάντες. Δεν υπάρχει. Έβαλα τον Ασημινά και έκανε την πεσαμέλ. Ο Δημήτρης με βοήθησε εδώ. Δεν είπε στο Βασίλη να έρθει εδώ να σε βοηθήσει εδώ επί τόπου. Δεν είχαμε τέτοια θέματα με τον Βασίλη. Είναι ο άνθρωπο. Εδώ θα ερχόταν να δει τη φιλενάδο του. Όσο για τον Βασίλη με αγαπάει. Το ξέρω. Μα είδε το λέω μόνιμο. Όσο για τον Βασίλη με αγαπάει. Άμα το έλεγε θα ερχόταν. Αλλά δεν έχω παράπονο. Δεν απαραίτητο να μα αγαπάνε όλοι, ούτε εμεί αγαπάμε όλου. Αυτό ξαναπέστο. Που για μα αξίζει να αγαπάμε. Σιγά μην αλλοιωνόμαστε. Βγάζω βρεχιόλια για να μην κουντουνήσουν. Έχω πλύνει τα χεράκια μου, Ελένη. Θα κάνουμε, το λέμε, milkshake με λαζάνια. Ναι. Είναι αυτό που λέω εγώ, θερμιδική βόμβα, ιταλική συνταγή, ένα φαγητό που θέλει πολύ αγάπη. Δηλαδή το κάνεις για ανθρώπους που αγαπάς, γιατί και την ώρα που είσαι στην κουζίνα, πίνεις και το κρασάκι σου, μιλάτε, λέτε τα νέα σας. Ό,τι και να κάνουμε, θα πιούμε το κρασάκι μας. Εγώ δεν πάω στην κουζίνα να φτιάξω το πιο απλό. Τι να σου πω, μια μακαρονάδα που το έχω για πλάκα. Α, είναι η ιεροτελεστία. Τι, έτσι ακριβώς είναι και αυτό το φαγητό. Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα την κουζίνα σου την ξέρεις εσύ, δεν την ξέρω εγώ. Λίγο εδώ θα χρειαστώ. Εδώ, παιδιά, έχω ψιλοκόψει ένα μεγάλο κρεμμύδι και πολύ πολύ μικρά κυβάκια καρότου. Ναι. Το βλέπετε πώς έχει γίνει. Ναι. Ίσα-ίσα το μαρανό. Λοιπόν, το έχεις μαράνει, δεν το έχεις τσιγαρίσει, δεν έχει γίνει μια σταλίτσα. Είναι γυαλιστερό και αν το βάλεις στο στόμα σου, το ψιλοδαγκώνεις κιόλας. Να μην σου πω ότι τώρα με προκαλεί να το βάλω στο στόμα μου, δεν θα το κάνω. Λοιπόν, και το σβήνω. Μισό λεπτάκι, το έχεις όμως επάνω στο μάτι που είναι ζεστό. Γιατί άμα θα ρίξεις κρασί, το κρασί πρέπει να εξαρτηθεί. Είναι στο 6. Θέλουμε να θέλει λίγο πιο δυνατά. Όταν βάζουμε το αλκοόλ, καλό είναι να δυναμώνουμε, γιατί πρέπει να εξατμιστεί. Δεν θα το εξατμίσω πολύ, θα δεις τι θα κάνω. Το ρίχνω έτσι. Ναι. Τώρα, Ελένη, να σου πω κάτι. Ναι. Το ρίξα νωρίς, δεν έπρεπε. Μα δεν έπρεπε να κάψω. Δεν έπρεπε, Ελένη. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Δεν έπρεπε, έπρεπε να το ρίξω στο κοιμά. Αλλά δεν πειράζει, αγάπη δεν είπαμε, θέλει το φαγητό. Ναι, αγάπη, αγάπη και χαρά. Λοιπόν, ακούστε. Όπως θα κάναμε τον κοιμά μας, μόνο που εδώ θα βάλουμε συγκεκριμένα υλικά. Δηλαδή, θα τσιγαρίσουμε το κρεμμυδάκι μας μαζί με το καροτάκι μας πολύ ελαφριά. Κανονικά, νομίζω, εγώ θα έβαζα τον πελτέ μετά, μου. Στο κοιμά, ναι. Να πάρει λίγο χρωματάκι. Θα ρίχνα τον κοιμά, θα τα ανακάτευα όλα μαζί και θα σβήναμε το κρασί. Αλλά να σας πω κάτι, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, και εδώ θα μας εξατμιστεί λίγο το κοιμαδάκι μας. Το κρασάκι μας. Θα ρίξουμε μέσα τον κοιμά και θα τα κάνουμε με κίνητη σειρά. Θα ρίξω τον κοιμά. Δεν το βάλεις ακόμα. Λίγο να. Λίγο δεν είναι πολύ το. Εγώ θα σε ακούω. Κρασάκι δεν βλέπω. Θα μαγειρεύουμε παρέα. Θα για να μην στεναχωριέσαι και θα τα κάνουμε και θα τα λέμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να μην μπερδευτούν τα κορίτσια που μας βλέπουν, είπαμε ίσα ίσα που θα μαράνουμε λίγο το κρεμμυδάκι με το καροτάκι, ρίχνουμε τον κοιμά μας, το κάνουμε έτσι λίγο χαλαρά, το μαραίνουμε και το κοιμαδάκι μας και τότε σβήνουμε με κρασί. Τώρα, εγώ βιάστηκα. Μπράβο. Πρέπει να πάρει αυτή η μυρωδιά. Δεν ξέρω. Να βγει αυτό, αυτό είναι όλη. Νομίζω ότι η νοικοκυρά πρέπει να ξέρει την κουζίνα της, έτσι δεν είναι. Έτσι, τη θερμότητα, εγώ δεν την ξέρω. Λοιπόν, χαίρομαι που μπήκε στην κουζίνα μου. Μη μου αγχώνεσαι. Καλά, δεν σου αγχώνομαι. Απλώς βλέπει η μάνα μου τώρα και θα λέει αχ. Αχ, ρε ζήλη με έκανε. Αυτά θα λέει. Πες μου κάτι, η μάνα σου είναι καλή μαγείρισα. Η μάνα μου λοιπόν είναι καλή. Φάει στο μεγάλο μα, ούτε ένα από τις γυναίκες του τους άρεσε να μαγειρεύουν. Η μάνα μου είναι μία μάνα. Δεν είναι μόνο μαγείρισα, είναι μία γυναίκα που μπορεί να σου κάνει ένα σπίτι 30 τετραγωνικά να μοιάζει με παλάτι. Δεν ξέρω πώς το κάνει, αλλά τη μάνα μου, κυρία Σοφία, σε λατρεύω. Δεν το ακούς πολύ συχνά από μένα, αλλά και εγώ που τη έμοιασα. Πες μου κάτι τώρα, Σκορπίνα. Ναι. Σε ποια περίοδο θεωρείς ότι την ταλαιπώρησες, γιατί περνάμε κάποιες φάσεις. Κάτσε να το βγάλω γιατί θα το κάψουμε. Άλλοι λες ότι. Για τους σκορπιούς πάντα μιλάω. Να, ναι. Όχι, ζόρι και εφηβεία. Άλλοι λένε πω μετά τα 20 μέχρι τα 30 μας τρέλανε αυτό το παιδί. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Άλλοι λένε πιο μεγάλα. Εσύ ποια φάση θεωρείς ότι την κούρασες τη μάνα σου. Και τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ναι, λέμε τη μάνα γιατί πάντα η μάνα τα ζει, τα ξέρει όλα τα θέματα. Και με τη μάνα μου είχα και μία αντιπαλότητα. Δηλαδή ένιωθα ότι δεν τη θέλω, ρε παιδί μου. Το έβγαλα για να μην το κάψουμε. Θα βάλουμε μέσα. Πολύ, πολύ άσχημη εφηβεία. Δηλαδή, εγώ ακόμα και τώρα. Και το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, και θα ήθελα να έρθεις μαζί στην παρέα με την ψυχολόγο, έχει να κάνει με την εφηβεία και το σεξ. Γιατί, βέβαια, θα μου πεις τώρα σήμερα, έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα, η ζωή. Δεν χρειάζονται τα παιδιά να τους πούμε εμείς το πότε και πού. Απλά βλέπουμε εμείς οι γονείς ότι τα πράγματα πάνε λίγο πιο γρήγορα. Τι θέλεις να σου πει. Η εφηβεία, η δική μου, δεν είχε σεξ. Είχε ένα πνίγομαι. Δεν μου αρέσει το μέρος που ζω. Ναι. Δεν μου αρέσουν αυτά που ζω, θέλω να είμαι ελεύθερη, θέλω να γυρίσω όλο τον κόσμο, με πνίγουν οι γονείς μου. Ναι. Ένα πράγμα πολύ περίεργο. Εγώ δεν είπα ότι είχε σεξ η δικιά σου βιβλία. Αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα εμείς. Ναι. Οι έφηβοι και πότε είναι η πρώτη φορά για τους εφήβους. Γιατί μερικοί γονείς ζορίζονται και σε αυτό το κομμάτι. Σε όλα τα κομμάτια οι γονείς ζορίζονται, να ξέρεις, γιατί ενώ όλα τα έχουμε κάνει και εμείς έχουμε περάσει από αυτά τα στάδια όλα. Ναι. Αλλά όταν τα αντιμετωπίζεις από το παιδί σου, πάντα νομίζεις ότι δεν είναι ακόμα η ώρα. Γιατί εγώ τώρα το ζω αυτό, γιατί έτσι. Εγώ ζω εκείνο. Είσαι ψύχρεμη στα 13 μου.
Στα περαστικά. Επειδή ήταν τόσο μικρή, ήσουν το πρώτο παιδί. Ήμουνα το πρώτο παιδί. Ήμουνα ένα παιδί που η μαμά μου ακόμα και τώρα, όταν λέει πόσο ήσυχο παιδί ήμουνα, θυμάται μέχρι τα 2,5. από εκεί και πέρα θέλει να το ξεχνάει όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Πάρα πολύ δύσκολη εφηβεία. Και νομίζω δεν χωρούσα μέσα μου, ρε παιδί. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Δεν χωρούσα. Μου φταίγαν όλα. Ένιωθα ότι όλα με πνίγουν. Πότε ένιωσες ότι βγήκες από αυτό? Εσύ τώρα, άσε δεν σου λέγανε οι άλλοι. Τώρα, λοιπόν, σήμερα που είσαι γυναίκα και μπορείς να τα σκεφτείς τα πράγματα πιο σωστά. Θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά. Έκανε χθες αυτή την κουβέντα με τον Άρη Καβατζίκη και του έλεγα, ρε Άρη, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί τα τελευταία 3-4 χρόνια στη ζωή μου, αλλά ό,τι και να γίνει δεν με ταράζει. Είμαι πιο ισορροπημένη από ποτέ, πιο ήρεμη μέσα μου από ποτέ. Δεν μπορώ να σου πω τι έγινε και μου συνέβη αυτό, αλλά μου συνέβη. Είμαι τόσο καλά μέσα μου που, ξέρεις, δεν έχω τις ανασφάλειες που μας βασανίζουν. Υπάρχει πάντα ο φόβος του τέλους, του θανάτου. Αυτός δεν θα μου φύγει ποτέ. Α, έχεις αυτή τη φοβία? Νομίζω ότι δεν είναι φοβία, είναι τρόμος. Ναι. Έλα ρε Κλεόπατρα. Αλήθεια σου λέω. Αυτή τη φοβία λοιπόν που έχεις στο μυαλό σου την έχεις, αφορά εσένα ή σκέφτεσαι τους πιο αγαπημένους ανθρώπους? Εμένα με αφορά το να μην πέσω, να μην καταπέσω και είμαι μόνη. Αφορά τους αγαπημένους μου. Όλα τα πλάσματα, δίποδα, τετράποδα που είναι δίπλα μου, θεωρώ ότι η ζωή είναι εξ ορισμού άδικη από τη στιγμή που υπάρχει ο θάνατος. Λένε κάποιοι, μα δεν θα οριμάσεις κάποια στιγμή, γιατί πρέπει να το αποδεχτείς. Δεν θέλω να το αποδεχτώ. Δεν θέλω, έχω θυμό μέσα μου, δεν μπορώ να το αποδεχτώ, το θεωρώ πολύ άδικο. Ο έρωτας είναι σημαντικός για τη ζωή σου? Πάρα πολύ σημαντικός, αλλά θέλω να σου πω ότι ζω και χωρίς αυτό. Δηλαδή, όταν είμαι ερωτευμένη, πετάω, αν είμαι τώρα αποσυντονισμένη, εκεί απλά δεν υπάρχω. Και είναι πολύ αναζωογονητικός, είναι πάρα πολύ ωραίος. Κάποτε ερωτευόμουν συνέχεια. Τώρα όχι. Ναι, μου συμβαίνει πιο δύσκολα. Νομίζω ότι μιλώντας και με άλλους φίλους σου, θα το έχεις καταλάβει ότι μεγαλώνοντας γινόμαστε μάλλον λίγο πιο δύσκολοι. Δηλαδή, αλλάζουν πολλά. Δεν είναι όπως θα είμαστε 20 χρονών που λες, α, χώρισα. Α, ξαναρωτεύτηκα. Πώς δηλαδή. Θα σου πω ότι αλλάζει. Γιατί εγώ πάντα ερωτευόμουν και πλατωνικά. Δηλαδή, έχω ερωτευτεί έναν τύπο με γυάλινο μάτι και πολύ χοντρό, γιατί έχει πάρα πολύ χιούμορ. Αλήθεια. Και μου έλεγαν, μα καλά, συγγνώμη. Πού με πας. Σκέφτεσαι τη ζωή σου έτσι και λέω, γιατί είναι πολύ έξυπνος. Γελάω πολύ μαζί του. Λοιπόν, εκείνο που αντιμετωπίζω πιο εύκολα είναι το χωρισμό. Δηλαδή, όταν χώριζα παλιά, την drama queen, Θεέ μου. Δηλαδή, νομίζω έφευγαν οι άνθρωποι από δίπλα μου, πήγαινε κάπου και έφευγαν. Γιατί έλεγαν, ήρθε η τρελή. Τώρα λέω, εντάξει, θα μου περάσει και θα έρθει κάτι άλλο. Αυτό. Τι άλλο θες να σου πω για τη ζωή? Όχι, γενικά μιλάμε, αλλά μην ξεχνάμε και αυτό. Γιατί εγώ νομίζω, λοιπόν, ότι έγινε. Το αλκοόλ έφυγε. Οπότε να αρχίσουμε να περνάμε σιγά-σιγά στα επόμενα. Σκορδάκι να βάλουμε. Θα τα βάλουμε όλα, Ελένη μου. Θέλεις να ρίξουμε αυτό? Συνήθως ρίχνουμε πρώτα αυτό, αλλά αν εσένα σου έχει πει η φίλη σου αυτό, ναι, πρώτα δίνουμε αυτό για να, ναι, πάρει χρώμα και μετά. Αλλά όπως. Ρίξε και τα δύο, παιδί μου, τώρα σιγά-σιγά. Όχι, δεν γίνεται, ρε, εσύ. Πώς τα λες έτσι, μην με τρελαίνεις. Κάτσε να βάλουμε. Κάτσε, εξήγησέ μου γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, αυτό το βάζουμε για να πάρει χρώμα το φαγητό, okay, και δίνει λίγο μια πιο ένταση. Δεν χρειάζεται να βάλεις πολύ, βάζεις ούτε μισό κουταλάκι, ας πούμε. Εγώ έβαλα μια κουταλίτσα, ας πούμε. Πολύ ωραία. Αυτό το βάζεις για να κάνεις και λίγη σάλτσα. Ωραία. Αν βάλεις πρώτα αυτό και κάνεις τη σαλτσάρα, αυτό εδώ πέρα δεν θα έρθει να κολλήσει και λίγο κάτω, να το τρίψεις, να βγάλει όλη τη μυρωδιά. Αλήθεια. Πολύ αλήθεια. Αυτό το κόλπο, ναι, για να πω την αλήθεια κι εγώ, από την Αργυρό ακόμα τα θυμάμαι, που τη έλεγα, ρε Αργυρό, κολλάει κάτω. Τι λες, παιδάκι μου, αυτό είναι όλη στη μια και θα το τρίψουμε μετά με την κουτάλα την ξύλινη και θα έρθει να το δέσει. Και είχε δίκιο. Και πάση περιπτώσει, αφού σου παραδέχομαι, δεν του κοντράρω. Λοιπόν, λέω, για να το λένε, έτσι θα εσύ είναι. Εσύ κάνει παιχνίδι. Όχι, εσύ κάνει παιχνίδι. Τι είπες να τη ρίχνω πρώτα αυτό? Θα με τρελάνει εσύ. Αυτό. Λοιπόν, ρίξτε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται και τόσο. Ωραία, το ανακατεύω σωστά. Το ανακατεύω σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ανακάτεψε το παντού και πίεσε, ναι, από κάτω να αναπλωθεί παντού το χρώμα. Να θα πλωθεί παντού. Εσύ τώρα έμαθες να μαγειρεύεις όταν κατέβηκες στην Αθήνα? Γιατί όχι, συνήθως πάντα μαγείρευα, θα σου πω. Μ' άρεσε η μαγειρική την εποχή που υπήρξα παντρεμένη, γιατί το έκανα και αυτό. Μα ανοίξει το μπουκαλάκι. Αλίμονο. Λοιπόν, το έκανα και αυτό στη ζωή μου. Ναι. Το πήρα πάρα πολύ σοβαρά εγώ. Ποιο, το γάμο? Ναι, πάρα πολύ σοβαρά. Όταν παντρεύτηκε. Κανένα δεν το πίστευε. Εκείνη την εποχή που παντρεύτηκες, ναι, λοιπόν. Γιατί παντρεύτηκες? Λόγω μεγάλου έρωτα, λόγω ότι έτσι μεγαλώσαμε, κοίταξε, ότι κάποια στιγμή παντρευόμαστε, λόγω του ότι... Με τον καλό μου το Φώτη ήμασταν μαζί ήδη 7 χρόνια. Και γιατί, ναι, κανένας δεν το πίστευε? Γιατί παντρεύτηκα, γιατί είχαμε πάει στο γάμο της κολλητής μου και περάσαμε τόσο καλά. Και λέμε, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να είναι τόσο χάλιο ο γάμος, δεν το κάνουμε κι εμείς. Έτσι χαλαρά το είπατε? Έτσι χαλαρά. Άλλαξε κάτι? Τα πάντα. Εσύ ήσουν προετοιμασμένη για αυτά που αλλάξανε? Νομίζω πως όχι. Εκείνο? Γιατί εγώ ήμουνα.
Ξέρεις τι, έχω δύο γονείς, Ελένη, που είναι μαζί 50 χρόνια και για μένα δεν έχω δει πιο ωραίο ζευγάρι. Τόσο διαφορετικοί άνθρωποι, τόσο αγαπημένοι. Κάνε είναι... δουλίτσα, Μάκη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ δουλίτσα. Και μην είσαι παρέα μας. Αγόρι μου, σώσε μας λίγο. Αλατάκι θα βάλουμε. Φυσικά. Μπόλικο, ε. Εγώ το τρώω αλάτι. Και εγώ τρώω αλάτι. Λοιπόν, είναι τόσο αγαπημένοι, αν τους δεις ακόμα και τώρα, πώς συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, αυτοί οι δύο άνθρωποι, η μόνη φορά που τους θυμάμαι να μαλώνουν στο σπίτι ήταν για μένα. Που δημιουργούσε πάντα προβλήματα. Λοιπόν, ο αδερφός σου ήταν αλλιώτικο παιδί. Και είναι αλλιώτικο παιδί. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές λέω στη μαμά μου: αποκλείεται, έχεις απατήσει τον μπαμπά, αυτόν τον έκανες με κάποιον άλλον. Δεν έχω τίποτα κοινό. Είναι τόσο οργανωτικός, τόσο αγχώδης, τόσο καλό παιδί. Αλλά σοβαρό παιδί. Δεν έχει δηλαδή τη δική μου την ελαφράδα. Σε πολλά πράγματα. Έχει κάνει ελαφράδα ή βάρος. Εγώ θεωρώ ότι πιο πολύ έχεις, ρε παιδί μου, τα πράγματα τα κρατάς πολύ γερά μέσα σου. Αυτό και τα αντιμετωπίζεις πιο παρά με ελαφράδα. Δεν σε έχω για ελαφράδα με τίποτα. Εσύ, επειδή είμαστε και το ίδιο ζώδιο, ξέρεις πράγματα. Μα γι' αυτό λέω, άσχετα από το ότι ωραία χαχαχαχουχουχού, υπάρχει και το μέσα το οποίο... Δηλαδή, αν ρωτήσεις τους γονείς μου, θα πούν ότι είναι επιπόλαιο αυτό το παιδί, ακόμα και τώρα. Το παιδί αυτό ελέγχει τα πάντα, απλώς επειδή δεν γίνεται να τα βαραίνουμε όλα. Εγώ αυτό το πολιτοποιώ, δεν το κόβω έτσι. Κύριε, αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, έτσι το βρήκαμε. Κάτσε, πού το δικό σου, τι έτσι. Περίμενα και εγώ. Λοιπόν, τι... να πω λίγο εγώ τι έχω, συνεχίζω και βάζω εδώ μέσα και προσθέτω την ώρα που ανακατεύουμε. Βάλαμε το πελτέ, βάλαμε και τη σαλτσούλα και τα ανακατεύουμε. Προσθέσα αλατάκι. Πιπεράκι δεν έβαλα ακόμα, θα βάλω. Έβαλα λίγη ριγανίτσα και νομίζω ότι να βάλουμε και τη Μαρή. Είναι το αγαπημένο του Βασίλη Καλίδη. Εγώ από τον κάθε μάγειρα κάτι πήρα στα τόσα χρόνια συνεργασιών. Λοιπόν, αμέσως μετά, επειδή ήταν πολύ ωραίο όμως χοκάρετο, όπως συνήθως το βάζουμε στον κιμά. Έτριψα λίγο από πάνω. Καλά, δεν σε ρώτησε, αλλά αφού το έχει εδώ, γι' αυτό φαντάζομαι. Και ήταν τέλειο. Ωραία. Και... Λοιπόν, λίγο νεράκι θέλετε να βάλουμε, γιατί τώρα κοιτάξτε να δείτε. Σε αυτό το φαγητό θα βάλουμε για να το χαμηλώσουμε. Έτοιμο. Και θα βάλουμε και λίγο νεράκι. Γιατί τώρα κοίταξε, εμείς θα στρώσουμε τα λαζάνια μας εδώ. Δεν θα τα βράσουμε, που σημαίνει ότι τα λαζάνια μέσα στο φούρνο θα πάρουν από το ζουμάκι του κιμά και την μπεσαμέλ, την οποία την έκανε ο Σεμινάκης στο αγόρι μου. Την κάνουμε λίγο ρευστή, δεν την κάνουμε πηχτή. Στην υγεία σου, Μάκη, μας έβαλε. Και όποιος δεν μπορεί να φτιάξει μπεσαμέλ, υπάρχουν και έτοιμα στο αγόριο. Δεν θέλω όμως να στεναχωριέστε. Άμα μπορείτε, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να κάνουμε και στην υγεία μας. Άκου τι λέει. Σε μια όμορφη ζωή για όλους. Όλα καλά. Και με καλούς φίλους. Και με καλό φαΐ. Στην υγεία σας να είστε καλά. Δεν τελειώσαμε. Λοιπόν, το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει, αλλά δεν το έχουμε στρώσει. Κάναμε ένα κιμά που ο κόσμος εντάξει. Σου λέει τον κιμά θα τον κάνω. Άρα, τη συνέχεια πες. Θέλεις να κάνω λίγο μια ανακεφαλαίωση. Ναι. Κρεμμυδάκι, πολύ ψηλό καροτάκι. Βάζουμε τον κιμά, σβήνουμε με κρασί, πελτές. Ντομάτα χυμός με κομματάκια ντομάτας και τα μυρωδικά μας. Πού είναι τα λαζάνια μου, τα δίνεις λίγο, Μάκη μου, σε παρακαλώ. Έλα. Για πες μας με τα λαζάνια πώς τα βάζεις λοιπόν τώρα. Εδώ τώρα τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε πρώτα μία στρώση μπεσαμέλ. Έχουμε κουτάλι. Φυσικά. Ελάτε. Πάμε. Τι ωραία έτσι να είμαστε όλοι στην κουζίνα, πώς μου αρέσουν. Κουτάλι, να σου δώσω μια κουτάλα να τα βγάζει. Ελένη, ό,τι σε βολεύει. Εμένα, παιδάκι μου, αφού εσύ δεν το κάνεις, νομίζω εδώ θα σε βολέψει καλύτερα. Δεν έχω καταλάβει τελικά τι μαγειρεύει από τις δύο. Η Κλεοπάτρα, εγώ με βοηθώ. Αλλά καλή βοηθός. Είναι αυτό, είσαι εξαιρετική. Λοιπόν, και έμαθα και πράγματα. Στρώνουμε πρώτα την μπεσαμέλ. Εντάξει. Και πάνω θα βάλουμε τα λαζάνια. Οι Ιταλοί λένε όσο περισσότερες στρώσεις, δηλαδή εγώ αυτό που σας ετοίμασα και σας έφερα είναι γύρω στις 5 στρώσεις. Το όσο πιο χορταστικό και πιο ωραίο. Λοιπόν, πείτε ότι το κάνουμε έτσι τώρα. Και βάζουμε τα λαζάνια μας. Καλό είναι, κορίτσια, να μην αφήνετε. Να το βάλω έτσι. Κενά. Έτσι. Ναι. Να μην αφήνουμε κενά. Ναι. Λοιπόν. Όπου βλέπεις κενά, σπάς το. Μπράβο. Δεν κάνουμε ντροπές, δεν κάνουμε καλλιτεχνίες, θα το φάμε. Τώρα θα το κάνουμε το έτσι. Το θέμα είναι να είναι καλυμμένο παντού, να μην μας φύγει. Θέλεις να βγάλεις λίγο μέσα από το φούρνο που έχουμε σου έχουμε κόψει κομμάτι για να το δουν έτσι πόσο... Περιμένω το πιάσεις έτσι με το χέρι. Περιμένω. Σου έχω εδώ πανάκι. Ελένη, δεν καίει τόσο πολύ και είναι ζεστό, αλλά δεν καίει τόσο πολύ. Το κομμάτι σου που είναι, γιατί βάλω μέσα... βγάλω και το κομμάτι. Δεν έπρεπε να καίει τόσο. Γιατί? Εγώ γιατί κάθισε. Όχι, παιδί μου. Λοιπόν, τώρα στρώσαμε τα λαζάνια μας, το βλέπετε. Βάζουμε τον κιμά μας. Δεν μας βγουν πολλές στρώσεις, εγώ πιστεύω, εδώ, Ελένη. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Δεν βάλαμε πολύ κιμά. Από ό,τι είδα, βάλαμε γύρω στο μισό κιλό. Κανονικά είναι 800 γραμμάρια, κορίτσια μου, να ξέρετε. Για να το Κλεοπάτρα μου, αυτό δεν τα χρειάζεσαι, να τα βάλω για πρίσιμο. Ναι. Ελένη, τώρα θα σου εξομολογηθώ κάτι πριν φας, να είσαι προετοιμασμένη.
Ήθελε 200 γραμμάρια τυρί και εγώ έβαλα 400. Πού? Εδώ. Καλύτερα, περισσότερο. Γιατί όμως, ήθελε παρμεζάνα και εγώ βρήκα, παιδιά, μία γραβιέρα με 4 πιπέρια γιατί εμένα μου αρέσουν τα καυτερά. Έτσι. Και λέω, θα βάλω και 200 από εκεί και 200 από εκεί. Λέω, πατρέ, είναι πολύ ωραίο, θέλω να σου πω. Καταλαβαίνω αυτό που λες, το λίγο ένα τσίκ. Ένα τσίκ είναι λίγο παραπάνω. Το, όχι αλμυράδα, συγγνώμη. Το καταλαβαίνεις ότι είναι τυράκι. Ναι. Αλλά δεν σε ενοχλεί γιατί ωραία. Συνδυάζεται με τον κιμά. Πολύ χαίρομαι. Και έρχεται και το ισορροπεί. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, άρα στρώνουμε κάτω στο ταψάκι μας την μπεσαμέλ. Βάζουμε τα λαζάνια. Από πάνω κιμά, ξανά λαζάνια. Τώρα μπεσαμέλ και ετοιμαστείτε τώρα για την πανδεσία των τυριών. Μόλις ρίξω την μπεσαμέλ. Θα προσέξετε, δεν θέλω να μου αφήνετε κενά. Τώρα εγώ θα το κάνω λίγο πρόχειρα. Εσείς όμως που θα έχετε χρόνο στο σπίτι, θα το κάνετε πιο χαλαρά και πολύ πιο ωραία. Πολύ ωραίο. Πυρόραγο. Υπάρχει. Και μπορείς να βάλεις και καυτερό, ένα που σου αρέσουν, να το κάνεις ακόμα πιο. Ναι, έτσι. Εμένα μου αρέσουν, αλλά πάντα σκέφτομαι για τα παιδιά. Άμα σου πω ότι τα μισά μου παιδιά έχουν μάθει και τρώνε και καυτερά που ποτέ δεν τους βάζαμε, η μαμά μου τα ξεχώριζε τα δικά μου, τα δικά τους. Mm-hmm. Αλλά έχουν μάθει και εγώ από τον παπά μου το έμαθα. Είδες. Από μικρά, από το κυριακάτικο τραπέζι. Εσύ και λογικό. Είσαι από πάνω. Έτσι, μπράβο. Εγώ. Το τυράκι μας. Το τυράκι. Δίνετε λίγο. Φυσικά, παρακαλώ. Παρακαλώ. Τώρα, παιδιά, να το πιάσουμε το χεράκι, τα πλύνω τα χεράκια μου. Αγάπη μου. Δεν παρεξηγούμε. Δοκίμασε λίγο, είναι πολύ ωραίο. Μπόλικο τυρί, δεν θέλω τσιγκουνιές στο τυρί. Και άμα βρείτε και αυτή τη γραβιέρα που σας λέω με τα 4 πιπέρια για εσάς που το θέλετε καυτερό, θα με θυμηθείτε. Κοίτα, είναι θερμιδική βόμβα, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό. Κοίτα, αν το φας μεσημέρι, δεν πειράζει, καίγεται. Και θες να σου πω. Βράδυ μην το φας. Μπορείς, ας πούμε, για να μην. Γιατί είναι λίγο μπελαλίδικο, να κάνεις το κιμά από το βράδυ. Γιατί πώς θα προλαβαίνεις να κάνεις με αυτό το βράδυ να καεί. Μέχρι το βράδυ θα πας να κάνεις 2-3 ραντεβού. Κάνεις γυμναστική μάχη. Ένα ραντεβού, τι να κάνεις, κάθεσαι. Πώς θα καεί. Η μετακίνηση. Πού με τα μάξι. Με το αυτοκίνητο. Μα γι' αυτό δεν μπορούμε να χάσουμε εύκολα. Και τρέχουμε στα γυμναστήρια. Αυτό που ανεβάζει Insta με γυμναστήριο, τι κάνει. Αυτό που ανεβάζει κάνει. Κάνει λέει, ανεβάζει για να μαζέψει. Κοιτά τι ωραία γυμναστική που κάνω, κατεβαίνει και λέω, όχι Παναγία μου, δεν μπορώ άλλο. Ας πάμε κάτι. Γιατί να τα χάσουμε όλα αυτά, τόσο κόπο που κάνει να τα πάρουμε. Έτσι ακριβώς. Εγώ θα έρθω σε επόμενο κομμάτι. Κρατήστε μου το κρασάκι, μην τα μαζέψετε αυτά. Γιατί πρέπει να περάσω απέναντι στην κυρία Ντούν.